Δόξασι το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίς της Θεού και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σοι δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, ουρανίε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτων, Κύριε Ιε μονογένες Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς. Μόνος Άγιος, Συ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε καστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καταξίωσον Κύριε τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν.
Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματα σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματα σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματα σου. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν, εν γενναία και γενναία εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου, ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατεφυγόν, διδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτηνον το ελαιός σου της γινώσκους είσαι, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Ναι, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός. Σωμεν το αναστάντη εκ τάφου και αρχηγό τη ζωή ημών. Καθελών γαρ το θάνατο των θάνατων, τον οίκος εδών και νημήν και το μεγα ελαιό. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος νυν και Άγιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η ειρήνη του Κυρίου δεηθωμέ. For the peace from above, for the salvation of our souls, let us pray to the Lord. Υπέρ της ειρηνής του σύμπαντος κόσμος, στο Θείος, των Αιών, των Θεών Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθωμέ. Κύριε, holy temple for those who enter with faith, reverence, and the fear of God, let us pray to the Lord.
Αρχιεπισκόπου ημών Νικολάου, του Τιμίου Ευχριστηρίου της εν Χριστώ Διακονίας, πάντως του κλήρου και του λαού του Κυρίου, δαϊθώμε. Κύριε ελέησον. For the President of the United States, for those in civil authority, for the armed forces, for all the American nation, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. Υπέρ της πολέως ταυτής, πάσης πολέως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεϊθώμεν. Seasonable weather for the abundance of the fruits of the earth, for peaceful times, let us pray to the Lord. Υπεπλέοντον διπορούντον, αεροπορούντον, ασούντον, καμνόντον, εκμαλώτον, και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεϊθώμεν. From all affliction, wrath, danger, and necessity, let us pray to the Lord. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχωρητή. Αγία Σαχαραντού υπερευλογημένης εν δόξα δεσπίσιμων Θεοτόκου και ο υπόρθενο Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντα σε αυτούς και αλληλούς και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθώ. Ούτι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και Άγιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου in thy tender compassion, look down upon us and upon this holy temple. Grant us and those who pray with us thine abundant mercies and compassion. Save us. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ, σώσον ημάς. Κύριος εν το ουρανό, ετοίμασε το θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ, σώσον ημάς. Again and again in peace, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by thy grace. Commemorated, O most holy, pure, most blessed, and glorious Lady, the Theotokos, the Mother of God, and ever Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another in our whole life to Christ our God. For thine is the dominion, thine is the kingdom, the power, and the glory of the Father, Son, and Holy Spirit, now and ever. And unto the ages of ages. Amen. Master, Lord our God, save thy people and bless thy inheritance. Protect the whole body of thy church. Sanctify those who love the beauty of thy temple.
Do thou endow them with divine power and forsake none. Sois animasi Theus, ornas tas ec necron, psalundas I alleluia. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπής αυτού, επί Κύριον των Θεών αυτού. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός σου Σιών, εις γενεάν και γενεάν. Σώσον ημάς ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων, και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρία, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου, και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν άνθρωποι σας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτο, θάνατον πατή σας, ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον Ιδι και τι ενερήνη του Κυρίου δαϊθωμένου. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχαρητή. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξα δεσμίσιμων Θεοτόκου και Άη Πάρθενου Μαριάς, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστού το Θεό παραθωμέθω. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτή η μέρα Κυρίου αγαλιασόμεθα και φρανθόμεν εν αυτή το φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα εκ του Αγγέλου μαθούσε, εκ του Κυρίου μαθητρίε, και την προγονικήν απόφασιν απορρίψασε της Αποστόλης καυχόμενε έλεγον, εστίλευτε ο θάνατος, ηγέρθη Χριστός ο Θεός, δωρούμενος το κόσμο, το μέγα έλεος. Σοφία ορθή, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών. Αλληλούια. Φεδρόντι
μαθήτριε και την προγονική απόφαση να απορρίψασε της Αποστολής καυχόμενε λέγον «Εσκυλεύτε ο θάνατος ή έρθει Χριστός ο Θεός δωρούμενος στο κόσμο το μέγα έλεος». Γιαμνά σου Ιησού κράζει μεγάλη τη φωνή σε νυμφίε μου ποθώ και σε ζητούσα άθλον και συσταυρούμε και συνθάπτωμε το βάπτισμό σου και πασχοδίασε ως βασιλεύσω συνσύ και εθνίσκω είπε σου ίνα και ζήσω ενσύ. Άλλος θυσίαν άμωμον προσδέχουν την μεταπόθου τη θύσανση αυτής πρεσβείες ως ελεήμων σώσον τας ψυχάς εν σοι Πάτερα ακριβώς διεσώθω την κατοικώνα λαβών γαρτών σταυρών ουκουλήθες το Χριστό και πρατώνε δίδασκες υπερωράν μεν σαρκός παρέρχεται γαρ επεμελείς δε ψυχής πράγματος αθανάτο διό και μετά άγγελων συναγάλετε ως ιε αβραμίε το πνεύμα σου. Τους μάρτυρας Χριστού οικετεύσομεν πάντες αυτοί οι γαρτίν ημών σωτηρίαν ετούντε και πάντες προσέλθωμεν προς αυτούς μεταπίστεως ούτι βρίουσι των ιαμάτων την χάριν ούτι φάλαγγας αποσοβούσι δαιμόνος ως φύλακες της πίστεως. Την πανεπιμονή φι Χριστού υμνήσομε εκατερίναν την θείαν και πολιούχον σύνα την βοήθειαν ημών και αντίληψη ότι επίμωσε λαμπρός τους κόψους των ασεβών του πνεύματος τη δύναμη και γίνος μάρτυστε θύσα μετήτε πάση το μέγα έλεος. Μνηστητή Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ημαρτών συγχωρήσω ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενο και της μεταστάση δούμε την αναπάση. Τη γεννήσει την παρθενία νεφύλαξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτό και μετέστης προς την ζωήν, μητήρ υπάρχουσα τη ζωής και τες πρεσβείες τεσές λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.
Την σεπτήν σου εικόνα πόρτα ήτης αδέσποινα, η δία θαλάσσης επέστη, θαυμαστός εν τη πίμνην σου, τιμόμενος Αγίας μας σεπτών, και σκήνομα της δόξης σου πιστός, εξ αυτής γαρά να βλύζεις τας δωρεάς, της πόθο εκβόσιση, δόξα της θαυμασίης σου Άγνη, δόξα τη προμηθεία σου, δόξα τη προσήμα σου πλουσία Χριστότητη. Προστασία των χριστιανών ακατέσχυνται με σιτία προς τον ποιητή να μετάθετε. Μη παρήδης αμαρτωλών δε είσαι ον φωνάς, αλλά πρόφθασον ως αγαθήν εις την βοήθεια ημών των πιστός κραυγαζόντων σύγχυνων εις πρεσβείαν και σπέψον εις ηκεσίαν η προστατεύουσα η Θεοτό και των τιμόντων σε. Let us pray to the Lord. For the good and holy, and to thee we ascribe glory, to the Father, Son, and Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen. Holy God, arise among thy saints, and glorify by the share of thy great blood, set up in the Jesus, the righteousness, forgive us all transgressions, voluntary and involuntary, sanctify our souls and bodies. Grant that we may worship thee in the holiness all the days of our life, through the intercession of the Holy Spirit, and the intercession of all the saints. Who from the beginning of time hath pleased thee, for thou art God, and the Holy Spirit. Glory to the Father, Son, and Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δύναμη. Τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσας. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Σοφία. Προς Γαλάτας επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσκομε. Αδερφοί, ειδότες ότι δικαιούται άνθρωπος
εξ έργων νόμου, εάν μη διαπίστεως Ιησού Χριστού και εμείς εις Χριστόν Ιησούν επιστεύσαμεν, ή να δικαιωθώμεν εν πίστεως Χριστού και ούκ εξ έργων νόμου, διότι ου δικαιωθήσετε εξ έργων νόμου πάσα σάρξ. Οι δε ζητούντες δικαιωθήνε εν Χριστώ, ευρέθημεν και αυτοί αμαρτωλοί, άρα Χριστός αμαρτίας διάκονος. Μη γέννητο, ή γάρ, ατελεύσα, ταύτα πάλιν οικοδομώ, παραβάτησε με αυτόν συνίστημη. Εγώ γάρ δια νόμου, νόμο επέθανον, ή να Θεό ζήσω. Χριστός είναι σταύρο με, ζω δε εγώ, ζει δε εν εμί Χριστός, ο δε νυν ζω εν σαρκή. Παν εν πίστη ζω, τι του Υιού του Θεού, του αγαπήσαντος με και παραδόντος, εμ' αυτόν υπέρε μου. Let us attend. O Lord, how magnificent are your works! You have made all things in wisdom. Bless the Lord, O my soul. Wisdom. The reading is from St. Paul's letter to the Galatians. Let us attend. Brethren, you know that a man is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. Even we have believed in Christ Jesus in order to be justified by faith in Christ and not by works of the law. Because by works of the law shall no one be justified. But if in our endeavor to be justified in Christ, we ourselves were found to be sinners, is Christ then an agent of sin? Certainly not. But if I build up again those things which I tore down, then I prove myself a transgressor. For I, through the law, died to the law, that I might live to God. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Peace be with you, the reader. Alleluia, alleluia, alleluia. Sophia orthi akousmen do Evangelio, irini passi. Εκ του κατ' Λουκάν Ευαγγελίου το ανάγνωσμα προσκομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο ανθρωπόστης προσήλθε του Ιησού όνομα Ιαϊρός, και αυτός άρχον της συναγωγής υπήρχε και πεσών παρά τους πόδες του Ιησού. Παρακάλλει αυτόν εισελθήν εις τον οίκον αυτού, ότι θυγάτηρ μονιγενής ειν αυτό ως ετών δώδεκα. Και αυτοί απέθνησκεν. Εν δε το υπάγειν, αυτόν ιόχλη συνέπυγνον αυτόν, και γινή ούσα εν ρίση αίματος από ετών δώδεκα
ήτης ιατρής, προσαναλώσασα όλων των βίων ουκ ίσχυσεν υπ ουδενός, θεραπευθύνε προσελθούσα, όπισθεν ύψατο του χρασπέδου, του ηματίου αυτού, και παραχρήμα έστι η ρίση του αίματος αυτής. Και είπεν ο Ιησούς, τις ο εψάμενός μου, αρνουμένων δε πάντων, είπεν ο Πέτρος, και εισήν αυτό, επιστάτα η όχλης, συνεχούσισε και αποθλίβωση, και λέγεις ο εψάμενός μου. Ο δε Ιησούς είπε, ύψωτό μου, τις εγώ γάρ έγνων, δύναμην εξελθούσαν απ' εμού. Ιδούσα δε η γηνή ότι ουκ έλαθε, τρέμουσα ήρθε και προσπεσούσα αυτόν, δι ειν αιτίαν ύψωτο αυτού, απήγγειλεν αυτό ενώπιον παντός του λαού και όσοι άθη παραχρήμα. Ο δε είπεν αυτοί, θάρσι θύγατε, η πίστη σου σε σοκέσε, πορεύω εις ειρήνην. Έτι αυτού λαλούντος, έρχεται τη παρά του αρχισυναγώγου, λέγον αυτό ότι τέθνισκεν η θυγάτηρ σου, μη σκύλε των διδάσκολων. Ο δε Ιησούς, ακούσας επικρίθη αυτό, λέγον, μη φοβού μόνον πίστευε και σωθήσετε. Ελθόν δε, εις την οικίαν ουκ αφήκεν εισελθήν ουδένε, ή μη Πέτρον και Ιωάννην και Ιάκωβον και τον πατέρα της πηδός και τη μητέρα. Έκλαιον δε πάντες και κόπτον το αυτήν, ο δε είπε μη κλαίετε, ουκ απέθανεν αλλά κηδευθεί. Και καταγγέλλον αυτού, ειδώντες ότι απέθανεν, αυτός δε εκβαλών έξω πάντας και κρατήσας της χειρός αυτής εφώνησε λέγον, είπες εγύρου και επέστρεψε το πνεύμα αυτής και ενέστη παραχρήμα και διέτεξεν αυτή δοθήνε φαγήν και εξέτησαν οι γονείς αυτής. Ο δε παρήγγειλεν αυτοί το γεγονός. The reading is taken from the Gospel according to St. Luke. Let us be attentive. At that time there came to Jesus a man named Jairus, who was a ruler of the synagogue, and falling at Jesus' feet, he besought him to come to his house. For he had an only daughter about 12 years of age, and she was dying. As he went, the people pressed around him, and a woman who had a flow of blood for 12 years and had spent all her living upon physicians, yet could not be healed by anyone, came up behind Jesus and touched the fringe of his garment, and immediately her flow of blood ceased. And Jesus said, "Who was it that touched me?" And when all around denied it, Peter said, "Master, the multitude surround you and press upon you, and yet you ask, 'Who touched me?'" But Jesus said, "Someone touched me, for I perceive that power has gone forth from me." And when the woman saw that she could not be hidden, she came trembling and falling down before him, declared in the presence of all the people why she had touched him and how she had been immediately healed. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace." While he was still speaking, a man from the ruler's house came and said, "Your daughter is dead. Do not trouble the teacher anymore." But Jesus, on hearing this, answered him, "Do not fear, only believe, and she shall be well."
And when he came to the house, he permitted no one to enter with him except Peter and John and James and the father and mother of the child. And all were weeping and bewailing her, but Jesus said, "Do not weep, for she is not dead, but sleeping." And the people laughed at him, knowing that she was dead. But taking her by the hand, he called, saying, "Child, I command you, arise." And her spirit immediately returned, and she got up at once. And Jesus directed that something should be given to her to eat. And her parents were amazed, but he charged them to tell no one what had happened. Grant that being ever protected by thy power to thee, we may ascribe glory to the Father, Son, and Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Of the flesh is worthy to approach or draw near or serve thee, O King of glory. For to serve thee is great and awesome, even to the heavenly powers. Yet through thine ineffable and boundless love toward mankind, thou didst unchangeably and immutably become man, and served as our high priest and as Lord of all, has committed to us the celebration of liturgical and bloodless sacrifice. Thou alone, our Lord, our God, rulest over all things in heaven and earth, who art born under the throne of the cherubim, and our Lord and seraphim, and King of Israel, who alone art rests among thy saints. Wherefore implore thee, who alone art good and ready to listen, look down upon me, thy sinful and unprofitable servant, and cleanse my soul and my heart from an evil conscience. Enable me with the power of the Holy Spirit, blessed with the grace of the priesthood, to stand before this thy holy altar, consecrate thy holy and immaculate body and precious blood. For to thee I come, having bowed my head, and beseech thee, turn not thy face away from me, neither reject from thy children, bring thy sinful and unworthy servant to offer this gift unto thee. For thou art the offered, the accepted, the distributed, O Christ our God, and to thee ascribe glory, together with the eternal Father, and thine all holy, good, and life-giving Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen.
βασιλέων των όλων υπόδεν ξωμένη. May the Lord our God remember us all in his heavenly kingdom, now and ever, and unto the ages of precious gifts here presented, let us pray to the Lord. Ondi lavus osun eleison ke dia filaxon imas o Theos, ti sichariti. Son telian aian irinikin gen amartitun para tu Kyriou et isomethon. Arasku Kyrie. For an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask of the Lord. Arasku Kyrie. Και αφέσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχου, Κύριε. For things that are good and profitable unto our souls and for peace in the world, let us ask of the Lord. Παράσχου, Κύριε. Λοιπόν, χρόνων τη ζωή ημών είναι ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχου Κύριε. The end of our lives may be Christian, without pain, blameless and peaceful. And for good account at the fearful judgment seat of Christ, let us ask of the Lord. Παράσχου, Κύριε. Της Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσπίσιμων Θεοτόκου και αη Πάρθενο Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθο. Του νυχτήν μόντου Μαριένου σου ημέθου ευλογήτως σύν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας το.
Let us love one another, that with one mind we may confess. Pater Στήρας εν σοφία πρόσκομε. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, ως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ούτε ηθέντα, ομοούσιον το πατρίδιο, το πάντα γένετο. Τον δήμας τους ανθρώπους, και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σακωθέντα εκ πνεύματος Αγίου, και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίζοντα. Σταυρωθέντα τε περ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθών και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά σας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και παρελθόμενον με τα δόξης, κρίνεζόντας και νεκρούς, ούτ εις βασιλείας, ούτ και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωγιόν ποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον, και συγκαταζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν πάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. I believe in one God, Father Almighty, Creator of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God of true God, begotten, not created, of one essence with the Father, through whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man. He was crucified for us under Pontius Pilate and suffered and was buried. And he rose on the third day according to the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. And he will come again with glory to judge the living and the dead. His kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the Creator of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke through the prophets. In one holy, Catholic, and Apostolic Church, I confess one baptism for the forgiveness of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Στο μεν καλό, στο μεν με το φόβο, πρόσκομεν την Αγία να αναφοράν εν ειρηνή προσφέρει. Ελέον ειρήνης θυσίαν ενέσεως. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father, the communion of the Holy Spirit, be lift up our hearts. Let us give thanks.
thanks to the Lord. Oxion, cedicem. Τον επινίκιον ύμνον άθοντα και κραγώτα και λέγοντα Αγίος, Αγίος, Αγίος Κύριος Σαββαώθ πλήρης ο ουρανός και η γη τη δόξη σου ως ανά εν της ύψης της ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου ως ανά εν της ύψης της. Λάβετε, φάγετε, μου έστει το σώμα το επέριμον κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Take ye, this is my body, which for you is broken unto remission of sins. Likewise the cup after the supper, saying, Ιεν εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της καινής διαθήκης, το επέριμον και πλέον ευκοινόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Drink from it, ye all. This is my blood of the New Testament, which for you and for many is shed unto remission of sins. Therefore, remembering this command of our Savior and all that he endured for us, the cross, the tomb, the resurrection, the third day, the ascension to heaven, the seat at the right hand, the second and glorious coming again. The sect on son, si prosfermen, cada panda che dia panda. And we offer to thee this rational and bloodless worship. And we beseech thee and pray and supplicate thee, send down thy Holy Spirit upon us and upon these gifts here presented. Make this bread the precious body of thy Christ, and that which is in this cup the precious blood of thy Christ, changing them by the descent of the Holy Spirit. Amen. 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 So that they may be to those that receive them for the purification of the soul, for the remission of sins, for the fellowship of the Holy Spirit, for the fulfillment of the kingdom of heaven, for the boldness to approach thee, neither unto judgment nor unto condemnation. Again, we offer unto thee this reasonable worship for those who have fallen asleep in the faith, forefathers, fathers, patriarchs, prophets, apostles, preachers, evangelists, martyrs, confessors, ascetics, and every righteous spirit made perfect in faith. Ξερέτος της Παναγίας Σακράντου, υπερευλογημένης εν δόξω δεσπίσιμον Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Ναι, αξιόν εσύ, ως αληθώς μας.
Τη Κυρία του Αρχιεπισκόπου ημών Νικολάου, ον χάρισε της Αγίας Εκκλησίας εν ειρηνήσων εν υπονιάμερ και μερεύοντα και ορθοδομούντο των λόγων της εις αληθείας και ον έκαστος κατά διάνοια έχει και πάντων και πασών. Σκέπη σου τριγόντες τας αρετάς και τας καθεκάστη Θεόν ύμφευτε μαροχάς, υμνούμεν παρθένε την συν μεγαλοσύνη, την πρόσημα σου πρόνοια μεγαλύνονται. And grant us with one mouth and one heart we may glorify and praise thine all honorable and majestic name, of the Father, Son, and Holy Spirit, now and ever and to the ages of ages. Amen. In the mercies of our great God and Savior, Jesus Christ, shall be with you all. Having commemorated all the saints again and again in peace, let us pray to the Lord. For these precious gifts having been offered and sanctified, let us pray to the Lord. That our merciful God, who hath received them on his holy and celestial and invisible altar unto a scent of spiritual fragrance, may send down upon us divine grace, the gift of the Holy Spirit, let us pray. Kyrie eleison. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθωμεθώ. Και καταξίωσον ημάς, Δέσποτα, με την Παρησία σα κατακρίτως τολμάν επικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα, και λέγει, Πάτερ ημών, ου εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επίουσιων, δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλές ημών, και εμείς εν έγκυσι μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread, and forgive us all our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory of the Father, Son, and Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen. Peace be with you. Let us bow our heads to the Lord. Through the grace and mercy and love for mankind of thine only begotten Son, with whom thou art blessed, together with thine all holy, good, and life-giving Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Proskomen, let us attend to Hiatisais, the holy gifts unto the holy. Έτι μεταδίδωτε με τον Θεό τον αξίου γερμανάκου του τίμου και πνάιον, σώμα εις άξι μαρτιών και ζωήν αιώνιον. Αμήν. Μεταδίδεται με τον Μαθαίο τον Αξίου Γερμανάκου του Τίμου και Πανάγιον. Αίμα εις αυσμαρτιών και ζωήν αιώνιον. Αμήν. I believe, O Lord, and I confess that Thou art verily the Christ, the Son of the living God, Πατρός, who didst come into the world to save sinners, of whom I am the first. Also I believe that this is Thy sacred body, Αμήν, and this Thy precious blood. Therefore, I pray to Thee, have mercy on me and pardon my transgressions, Amen. Voluntary and involuntary, in word and deed, both known and unknown, and make me worthy to partake of Thy sacred mysteries unto the remission of sins and unto life eternal. Amen.
Behold, I approach for Holy Communion. O Creator, burn me not as I partake. For thou art fire which burns the unworthy. Wherefore do thou cleanse me from every stain. Receive me today, O Son of God, as a partaker of thy mystical feast. For I will not speak of the mystery to thine enemies. I will not kiss thee as did Judas. But as the thief, I will confess thee. Lord, remember me when thou comest in thy kingdom. Tremble, O mortal, beholding the divine blood, for it is as a lighted coal burning the unworthy. It is God's body, and deifieth and nourisheth me. It deifieth my soul, and wondrously nourisheth my mind. Thou hast smitten me with yearning, O Christ, and with a divine love thou hast changed me. But do thou burn away with spiritual fire my sins, and make me worthy to be filled with the joy of thee, that rejoicing in thy goodness I may magnify thy two presences. Into the magnificence of thy saints, how shall I, the unworthy, enter? For should I also dare to enter the festal chamber, my robe betrays me, for it is not a festal garment, and I shall be bound and cast out by the angels. Cleanse my soul, O Lord, from pollution, and by thy compassion save me. O merciful Master, Lord Jesus Christ, my God, let not these holy gifts be unto me for judgment through my unworthiness, but rather for the purification and sanctification of my soul and body, and as an earnest of the life and kingdom to come. For it is good for me to cleave unto God and to place in the Lord hope of my salvation. Receive me today, O Son of God, as a partaker of thy mystical feast. For I will not speak of the mystery to thine enemies. I will not kiss thee as did Judas. But as the thief, I confess thee. Lord, remember me when thou comest in thy kingdom. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο εθώνης τον κόσμο αμαρτωλού σώσε, ον πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρονον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δέμε ουν σου. Ελέησό με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσό με κατακρίτως με τα σχήν των αχράνων σου μυστηρίων, εις άβασιν αιματιών και η ζωή αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουγέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργα υπάρχει στους αξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκ πάσης με χιλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η Θεού κοινωνόμε παράλαβε, ου μη γάτης εκ θρήσου το μυστήριον είπω, ου φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Με το φούβδε πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Servant of God,
commission of his sins are for life everlasting. Servant of God, commission of his sins are for life everlasting. Servant of God, Iacobus has communed for the mission of his sins and for life everlasting. Sus un Deus don onsu que vlois on inclinono mi ansu. Ιζομεν το φως το αληθινό, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρομεν πίστην αληθή, αδιέρετον τριάδα προσκυνού. Αυτή γάρη πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Let us rise, having partaken of the divine, holy, pure, immortal, heavenly, life-giving, and awesome mysteries of Christ. Worthily let us give thanks unto the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, and keep us, O God, by thy grace. Having asked the Lord that this whole day may be perfect, holy, peaceful, and sinless, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Ότι σύνει ο Αγιός μας ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η ειρήνη προώρθωμεν του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε δεησόν, Κύριε δεησόν, Κύριε δεησόν, Πάτερ Άγιε ευλογήσον. O Lord, who blesses those and bless thee and sanctify those who put their trust in thee, save thy people and bless thine inheritance. Protect the whole body of thy church. Sanctify those who love the beauty of thy temple. Do thou glorify them by the divine power and forsake not us who set our hope in thee. Grant peace to the world, to the churches, to the priests, to the civil authorities, to the armed forces, and to all thy people for all good giving and every perfect gift is from above, coming down from thee, the Father of lights. And to thee we ascribe glory and thanksgiving and worship, to the Father, Son, and Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. To the ages of ages. Amen. Όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαίωματά σου τον Αγίον ο χώρος εύρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου ευρωχαγώ
την οδονία της μετανοίας, το προλός προβατών εγώ ημί, ανακαλέσε με σωτήρ και σώσον με. Ευλογητό εσύ, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, ανάπαυσον ο Θεός τους δούλους σου και κατάταξον αυτούς εν παραδείσον, όπου χωρεί τον Αγίον Κύριε και οι δίκαιοι εκλάψουσιν ως βαστήρες, τους και κοιμημένους δούλους σου ανάπαυσον παρορών αυτών πάντα τα εγκλήματα. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. The tribunions of the God at singleness, let us praise reverently chanting. Holy are you, the beginningless Father, co-beginningless Son, and Holy Spirit. Shine upon us who in faith worship you, and deliver us all from the eternal fire. Θεόνς αρχιτεκούσα εις πάντων σωτηρίαν, δις γένος των ανθρώπων εύρατο την σωτηρία, δια σου ευρημέν παράδεισον, Θεοτό και αγνή ευλογημένη. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 αλληλούια. Glory to you, O God. Μετά ψυχάς των δούλων σου σώταραν απαύσον, φιλάτων αυτάς εις την μακριάν ζήνη παρασύ φιλάνθρωπε. Απαύσιν σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον, Κύριε, και τας ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατο. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. You are God who descended into Hades, and end of the suffering of all who are in prison. O Savior, also rest the souls of these your servants. Και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ημών η αγνή και ακράντος παρθένος, η Θεόν αφράστος κοίσασα. Πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε τας ψυχάς των δούλων σου. Have mercy on us, O God, according to your great mercy. We pray to hear us and have mercy. Yes. Again, we pray for the repose of the souls of the servants of God, Panagiotis Fodini, Christianulas, and who have fallen asleep, for all the forgiveness of all their errors, both voluntary and involuntary. Yes. That the Lord God will place their souls with a righteous rest and will grant to them the mercies of God, the kingdom of heaven, and the forgiveness of their sins. Let us ask of Christ, our immortal King and God. Kyrie eleison. Let us pray to the Lord. Kyrie eleison. O
God of spirits and of all flesh, who has trampled on death, crushed the power of the devil, and granted life to your world, do you yourself, O Lord, give rest to the souls of these your servants, Panagiotis, Fotini, Chris, and Yanulas, who have fallen asleep in a place of light, a place of green pasture, a place of repose where there is no grief, sorrow, or mournings. Forgive every sin they have committed in word or deed or thought, for you are a good God who loves mankind. For there is no one who lives and does not sin, only you are without sin. Your righteousness is an everlasting righteousness, and your word is truth. Panayotu fotinis Christu ke Yanulas, Christeo Deo Simon ke sitin doxan an abembomen, sito anax patrike to Panagio ke agatho ke zopiosu pnevma din inke ai, ke istu se onas ton eundon. Eunia simni miaxo makaristi ke amnisti adelfi imon, eunia simni miaxo makaristi ke amnisti adelfi imon, everlasting be your memory, who are worthy of blessedness and eternal memory. Eonia imni imni Eonia imni imni Eonia afton imni imni Eonia imni imni Κύριο και έλεος αυτού ήρθε μας, δι' αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός, ελπίση μόνη, Κύριε, δόξα σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός εν ουθενός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμούμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίας του Τιμίου Παρανίων δυνάμενου σωμάτων, ηγεσίας του Τιμίου ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων εικών και μικρών δασκάλων, του Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιης, των Αγίων Αναστασίου Οσιομάρτυρος Αβραμίου και Μαρίας των Οσίων, Αθανασίου Ιερομάρτυρος του Νέου και πάντων των Αγίων ελέης και σώσε εμάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λέει ο Θεός. Κύριε, φύλατε εις πολλά έτη. Διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάστε φυλάξε πάντας ημάς. Καλημέρα σας. Good morning. Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν εσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου,
Θεός υπάρχουν. Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων, εις του και στη σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψεις την γήν αυτού. Εν εκείνη την ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος ή ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπής αυτού, επί Κύριον των Θεών αυτού. Τον πείσαντα των ουρανών και την γην την θάλασσαν και πάντα τα εναυτής. Τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα, ποιούν τα κρίματα της αδικουμένης, διδόντα τροφήν της πεινώσει. Κύριος λείπε παιδημένους, Κύριος σοφή τυφλούς, Κύριος ανόρθη καταραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους. Ορφανών και χείραν αλαλείψετε και οδόν αμαρτωλών αφανεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός σου Σιών, εις γενεάν και γενεάν. Ο Γαβριήλ, Αρχάγγελε, ποιο είναι το μυστικό σου, πες μας ο Αρχιστράτηγε, πες μας ποιος είναι ο λόγος σου, ποιος ο προορισμός σου, πες μας ο Αρχιστράτηγε, ποιος σου δώσε το μήνυμα που φέρνει στη Μαρία. Πες μας ο Αρχιστράτηγε, ποια δύναμη σου έδωσε αυτήν την εξουσία. Πες μας ο Αρχιστράτηγε, πες μας ο Αρχιστράτηγε, στη γη γιατί κατέβεις. Πες μας ο Αρχιστράτηγε, τι είδους αποκάλυψη και τι χαρά μας φέρνεις. Πες μας ο Αρχιστράτηγε, στην κλίμακα των ουρανών, γιατί με δοξαβαίνεις. Πες μας ο Αρχιστράτηγε, μέσα στην πόλη Ναζαρέτ, σαν τη μαντά τα φέρνεις. Πες μας ο Αρχιστράτηγε, να βρεις την κόρη την Αγνή, ποιος σου δώσε τη χάρη.
Good morning. This coming week on November 1st, our church celebrates the feast of two doctors of our church, Saints Cosmas and Damianos. They are the patron saints of Our Lady's Philoptico Society, and it is quite appropriate that their holiday is celebrated on the 1st, as this morning's gospel reading spoke and dealt with the issue of physical pain as well as spiritual pain and the inability of doctors in that day to be able to help one of the women that were described in this morning's gospel reading. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. The story that was presented to us this morning in our gospel reading actually, as I just mentioned, speaks about two individuals. And one woman who had a physical disability, and another being a child of a synagogue leader. And this came during the time or at the height of Jesus' public ministry. Now, you know that Jesus, his ministry here on earth was but a mere 3 years. But Jesus had quickly attained almost a celebrity status. And people were coming around from all around to hear him teach. Even more to the point, they were coming to him asking to be healed of one disability or another. And we have to keep in mind that during this time, doctors' efforts were iffy at best. There were no reliable doctors. They didn't have MRIs or CAT scans or X-rays or really diagnostic tools of any kind. What was the common practice of that day was certainly prayer and herbs and the limited knowledge of doctors in the skill of medical science. So people were desperate for help, and they had no reliable place to turn. So when they heard that this man was a healer, immediately they would come running. And in this instance, it was Jesus. And word got out about a man whose very presence brought this healing. So quite naturally, the people rushed to this man called Jesus of Nazareth. And they reached out to him. And of course, he responded. Many were healed, and the net result was that even more people came. By the thousands, our Bible tells us, they came. And oftentimes they would crush against him, seeking to avail themselves of his healing power. And as I said, there were two individuals that were healed. But I'm going to speak about one today. As we heard in the gospel reading this morning, in the middle of the crowd, there was a woman who had a flow or a seeping of blood for 12 years, what doctors perhaps might call a hemorrhage, and how uncomfortable and humiliating this was for her. But what was even worse, there are writings in the Old Testament. And in this case, in the book of Leviticus, chapter 15, where we can read how the Jews would consider such a woman as unclean. And what this means is that no one was supposed to touch her as long as this bleeding continued. Her condition would prevent her from getting married. She was not even supposed to go into the temple for worship or religious instruction. And the Jews shunned her, and she was despised and banished
to a solitary life. Now, this morning's gospel comes from St. Luke, and he tells us that she had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had, yet instead of getting better, she grew worse. The doctors had taken her money, but had not given her any relief. So here she is, impoverished and outcast and almost without hope. And what do you do when the doctors have done all they can, yet you're no better? It happens, doesn't it? It even happens sometimes today. But we heard this morning that this woman came to Jesus. She had heard that this is the physician that she has been looking for. And there she is in the crowd, and all were pressing up against him. But she wasn't able to cry out and ask Jesus publicly to heal her, because the crowd would have pushed her off to the side, because she was shunned by the synagogue. She was afraid what the crowd might do if she cries out to Jesus for help, but she knew she had to get close enough to Jesus, if only to touch him, to just touch the hem of his garment, and then maybe she might be healed. And she hoped to do it without Jesus even noticing. But what did our gospel tell us this morning? Jesus did know. Why? Because Jesus knows everything. Our Bible reading told us that this woman came up behind Jesus and touched his cloak. And immediately her bleeding stopped, and she was freed from her suffering. And Jesus knew it. And what happened? He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" Now, the disciples were mystified by this statement. "Lord, you see the people crushing against you, and yet you ask, 'Who touched me?'" But Jesus kept looking around to see who had done it. And the woman is mortified. She thought she could hide in the crowd, but it didn't work. She was found out about. She was exposed. And St. Luke tells us in his gospel reading, "Then this woman, knowing what happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told Jesus the whole truth." This woman's condition was humiliating and socially isolating. She had kept her problem mostly secret as best she could for many years, but now it's out there. No more hiding, no more pretending. Now everybody knew. We could perhaps ask, why couldn't Jesus just heal her in private? Why couldn't he just allow her to keep at least a shred of her dignity? And why did he say publicly, "Who touched me?" Well, he did it because he needed the people to understand. Jesus needed to make a point. Just as the community had shunned her due to her condition, the Jewish community needed to know that she was now free from that condition. That's why the church preaches confession as an important part of forgiveness and remission of sins. Confession is not only good for the soul, it helps us to be restored to our rightful place in the community. Jesus was not exposing this woman so she would be embarrassed. Instead, he was giving her the opportunity to come forward and make her confession and to truly be set free. How many of us struggle with that?
How many of us confess? And how did Jesus refer to this woman when he spoke to her? What did he call her? You heard the gospel reading, most of you, this morning. What did he call her? He called her daughter. This is the only time in all of the Holy Scriptures that Jesus ever used the term daughter. And he turned to this woman and he said, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." Be freed from your suffering. In effect, Jesus is telling us through this story that we can be freed physically, socially, and we can be freed spiritually. What a beautiful and important story we're given today in our gospel reading. And probably there's a good chance that there is someone in this church today who is feeling hopeless about some situation in their life. Maybe you've kept a secret from your family or closest friends. Jesus knows. Maybe it has to do with your health or your marriage. Maybe there's a situation in your family that defies healing. Maybe there is a son or a daughter you are concerned about. Maybe your business is failing and you are at wit's end to know how to reverse your financial slide. Maybe there's a secret sin that has you in its grip. And you think to yourself, if only there was something I could do. If I could just even touch the hem of his garment, I would be set free. The story today offers that hope. First of all, Christ knows about your concern. If you have any question that Christ knows and is concerned about your situation, let me put your mind at ease. Jesus knows. He knows everything. The depth of Jesus' knowledge is unsurpassed. And what he knows best is people, because he loves people. He can sense a person's true needs immediately and speaks just the right word to heal or hurt. But there's a second thing I think that also should be said. It's very difficult to carry a heavy burden alone. That's why trusted friends or counselors are so valuable and with whom we can talk. But there comes a time when we need a direct connection with Jesus, who is our ultimate healer. And that is why this woman today came to Jesus for help. Burdens are so much lighter when someone else helps us bear them. And this woman with the issue of blood needed the support of her community. That is why Jesus had her confess her situation publicly for the whole community to hear. And finally, my dear friends, our gospel reading this morning reminds us of this. Don't forget your faith. We seem to put it away in a drawer and keep it tucked away until we try everything else in this world, and then we think, oh yeah, there's God. Let's give him a try. Jesus said to this desperate woman, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." So often the answer to our problem is our faith in God. Because only through Christ is total holy healing possible. Only Christ can heal a broken marriage. Only Christ can heal broken relationships within a family. Only Christ can give us hope when everyone is telling us that there is no hope to be found. Only Christ can deliver us from sin. Now, to be fair, of course,
We need to take our problems at times to train professionals. And we're especially grateful to live in a time when medical science can do so much for us. And many people have been helped by marriage counselors and credit counselors and addiction programs and all the resources that are in our community to help those who are in distress. But there comes a time when they can only go so far. When the doctors tell you there's nothing more they can do, we have to remember, don't forget our faith. Jesus knows, and Jesus cares. And he can speak words of freedom to us. Like he said to this woman when he said, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." We need to keep in mind the word faith. That is a word that he speaks to us today. Be freed through faith in Jesus Christ. Amen. Δόξα σοι το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη, εν ανθρώπης ευλογία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασίλευ, επουράνιε Θε, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αιρών την αμαρτία του κόσμου. Αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθημένος εν δεξιόν του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σοι μόνος Άγιος, σοι μόνος Κύριον, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε καστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καταξίωσον Κύριε, εν ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους μη λαχθεί, ναι ημών. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το ελέος σου εφήμας,
καθαπέρ ηλπίσαν.